Όπως πάντα, εδώ και 4 χρόνια, έχουμε πάρει την πρωτοβουλία μια ομάδα από καθηγήτριες να διοργανώνουμε ένα μαραθώνιο ανάγνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου, οι οποίες ισχύουν για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, θα γίνει και σε άλλες πόλεις το ίδιο. Εμείς φέτος είμαστε υπεύθυνες, εγώ η Σταυρούλα Γιανουλοπούλου, η καθηγήτρια γαλλικών και φροντιστηρίου η κυρία Άνια Ανδριανάκη, η καθηγήτρια κυρία Κομπίλα Γεωργία, φιλόλογος γαλλικής, η κυρία Νεκταρία Ραμογιάννη, επίσης και αυτή φιλόλογος γαλλικής, το φροντιστήριο Ντενής Τουντοπούλου, το φροντιστήριο Advance Βαρβάρα Μπότη Κοτσιοπούλου, και το φροντιστήριο από το Άστρος, που μας κάνει ιδιαίτερη τιμή να έρθει, της κυρίας Φούφα. Έχουμε επιλέξει το βιβλίο «Ο μικρός πρίγκιπας», γιατί έχει μηνύματα διαχρονικά για την ανθρωπιά, για την αγάπη, για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και ελπίζουμε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα της ανθρωπιάς στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, και ιδιαίτερα σήμερα, που και η ελληνική κοινωνία έχει μετατραπεί από μόνο πολιτισμική σε πολυπολιτισμική. Όπως είπατε, είναι η τέταρτη χρονιά που διοργανώνεται μαραθώνιο ανάγνωσης βιβλίου εδώ στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Από την εμπειρία σας, τι βλέπετε, είναι αρκετοί αυτοί που είναι λάτρεις της γαλλοφωνίας και αυξάνονται με τα χρόνια? Ναι, φυσικά. Η Τρίπολη ήταν ανέκαθεν μία πόλη που αγαπούσε τα γαλλικά, και όλες οι ηλικίες έχουν κάποια σχέση με τη γαλλική γλώσσα. Η συμμετοχή αυξάνεται κάθε χρόνο, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και ελπίζουμε σιγά σιγά όλη η πόλη να πάρει το θάρρος να συμμετάσχει. Υπάρχουν και κάποιοι συνδιοργανωτές που σας στηρίζουν στη σημερινή σας εκδήλωση. Η κύρια συνδιοργανώτριά μας είναι η κυρία Τσουραπά, η διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης, και οι συνεργάτες της, οι οποίοι μας παραχωρούν με μεγάλη ευχαρίστηση το χώρο, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε και εμείς τη δουλειά μας. Ο θεσμός της γαλλοφωνίας έχει καθιερωθεί επίσημα από το 1970, όταν υπογράφτηκε στην ΑΗΜΕΗ αυτή η συμφωνία, με έδρα το Παρίσι. Θεσμικά σημαίνει, είναι όλες οι δράσεις που γίνονται για την διάδοση της γαλλικής γλώσσας, για τη διάδοση ανθρωπιστικών ιδεών και όλης της κουλτούρας, η οποία στηρίζεται στην ειρήνη, στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών, στο δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας και στο να πάει ενάντια στην κυριαρχία των Αγγλικών, θέλοντας να κρατήσουμε όλοι οι λαοί την πολιτισμική κληρονομιά και να διαδίδουμε τη γλώσσα μας. Τυπικά όμως η γαλλοφωνία είναι μία διεθνής οργάνωση που απαρτίζεται από 84 κράτη και παρατηρητές κρατών, που έχουν συντάξει ένα χάρτη, και πάνω σε αυτά μιλάνε για την αποστολή τους, σύμφωνα με αυτά που σας είπα πριν, και για τους στόχους που έχει η γαλλοφωνία, η οποία γιορτάζεται κάθε φορά σαν Διεθνής Μέρα, 20 Μαρτίου κάθε χρόνο, σε όλες αυτές τις χώρες, αλλά και σε άλλες χώρες που παίρνουν διάφορες πρωτοβουλίες οι καθηγητές των γαλλικών με αφορμή αυτή την ημέρα. Εγώ σήμερα είμαι εδώ, πέρα από την αγάπη μας και από την καλλιέργεια της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Τεγέας όλα αυτά τα χρόνια, είμαι και για έναν άλλο λόγο. Γιατί ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι φιλοσοφημένο βιβλίο. Ο συγγραφέας του, Σέντε Εξυπερί, πέρα από συγγραφέας, είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος έχει αναδείξει ανθρωπιστικά νοήματα. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έγραψε μία νουβέλα που σε πρώτη ματιά φαίνεται ότι είναι για παιδιά, αλλά είναι μία νουβέλα για όλους μας. Με αυτό το παραμύθι, ας το πούμε,
εξάπτει τη φαντασία όχι μόνο των παιδιών αλλά και των μεγάλων, και το νόημα το οποίο έχει είναι να ξαναδούμε τον κόσμο έτσι που να θελήσουμε να καλυτερέψουμε το μέλλον αυτού του κόσμου. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τη δουλειά που κάνουμε στο Γυμνάσιο Τεγέας, γιατί εδώ και 2 χρόνια είμαστε στο Erasmus Plus K1. Έχουμε μεταβεί για εκπαίδευση πάνω στη διαφορετικότητα και πώς διαχειριζόμαστε τη διαφορετικότητα μέσα στην τάξη. Και όλα αυτά δουλεύουμε με τα παιδιά και τους συναδέλφους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την πολιτισμικότητα αυτής της κοινωνίας και το πώς ενσωματώνουμε καλύτερα κάθε καινούριο παιδί, κάθε πρόσφυγα, κάθε ιδιαίτερο παιδί που έρχεται στην τάξη. Και μέσα από αυτές τις πρακτικές που έχουμε στο σχολείο να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη διαχείριση για την καλύτερη ένταξη των παιδιών που έρχονται σε ένα νέο περιβάλλον, συνδυάσαμε και το είδαμε σαν μια πολύ καλή ιδέα, γιατί μας ταιριάζει άψογα το νόημα το οποίο βγαίνει γύρω από τον ανθρωπισμό. Έτσι λοιπόν κάναμε ένα δρόμενο από το απόσπασμα του μικρού πρίγκιπα που είναι η Αλεπού και το Τριαντάφυλλο, όπου αναδεικνύονται τα νοήματα της φιλίας, αναδεικνύεται η αγάπη, αναδεικνύεται ο ανθρωπισμός και όλα αυτά που έχουμε ανάγκη σήμερα για να ξαναδούμε τον εαυτό μας και να μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα στο νέο περιβάλλον.